Θέλουμε για μια ακόμη φορά να επισημάνουμε ότι η κυβέρνηση στοχεύει και με αυτές τις ρυθμίσεις που σε λίγο θα ψηφιστούν να περάσει τη λογική του μικρότερου κακού. Πάνω απ' όλα να συνηθίσουν τα λαϊκά στρώματα να ζουν με τα ελάχιστα, να ξεχάσουν τις απώλειες, τις ανατροπές, να αποδεχτούν σαν μονόδρομο την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή την ταξική σας πολιτική θέλετε να κρύψετε με τα ελάχιστα ψίχουλα που δίνετε στα θύματα και απ' την άλλη βέβαια με μέτρα ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Να αναφέρουμε βέβαια το ΦΠΑ που κύρια στην ενέργεια που στοχεύει το να ενισχύσει την κερδοφορία των μεγάλων ενεργοβόρων επιχειρήσεων τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τουρισμό. Όσον αφορά το θέμα της 13ης σύνταξης. Βέβαια δεν το ονομάζεται επίδομα, όπως το λέει ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν το έχει ονομάσει ως βοήθημα εορτών στην εισήγησή του. Και είναι ένα βοήθημα των 300 ευρώ και 500 ευρώ για όσους έχουν την κατώτερη σύνταξη έως 500 ευρώ. Εμείς λέμε ότι ό,τι κερδίζουμε τον αγώνα του συνταξιούχη, καλό είναι και δεν θα μπούμε εμπόδιο. Όμως το ότι επιστρέφεται ψίχουλα και με θράσους το αποκαλείται παροχές, αυτό δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Για τις τροπολογίες, αποκαλύπτεται από την απόρριψη των τροπολογιών του ΚΚΕ ότι δεν θέλετε να διαταράξετε τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων, τους οποίους υλοποιείτε με πολύ θέρμη. Γι' αυτό απορρίπτεται κύρια την τροπολογία για την κήρυξη της απεργίας. Επιμένετε στα μεγαλύτερα εμπόδια στην κατάργησή της. Οι εργαζόμενοι αυταπασχολούμενοι χρειάζεται να βγάλουν συμπεράσματα, να μην ανεχτούν άλλο το παιχνίδι του μικρότερου κακού, που και σε αυτή τη συνεδρία σε επιχειρήθηκε να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο με αφορμή το 7ήμερο. Καρφώνει ο ένας τον άλλον. Ενώ είναι κοινή σας η πολιτική για τη σύγχρονη σκλαβιά που έχετε διαμορφώσει, αφού στηρίζετε και υλοποιείτε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο από το σταθερό ημερήσιο χρόνο, τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Κοινωνικών Δικαιωμάτων που τον επικαλείστε, τα ελάχιστα, οι ευκαιρίες και όχι τα δικαιώματα. Η στρατηγική σας είναι η ίδια και τα έργα σας είναι η απόδειξη. Αυτά που ακούστηκαν για τον Παπαστράτο, την Τρενοσέ, τον τουρισμό και άλλα, θέλουμε να σημειώσουμε, να το ακούσουν οι εργαζόμενοι, ότι είναι αποτέλεσμα της υπογραφής των στελεχών σας στο εργατικό κίνημα. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν τον εργασιακό μεσαίωνα. Αυτούς πρέπει να αποτινάξουν οι εργαζόμενοι και να αναδείξουν δυνάμεις αγωνιστικές, ριζοσπαστικές, δυνάμεις του ΠΑΜΕ που βάζουν απέναντι το κεφάλαιο την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματά τους και τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές τους που οργανώνουν την πάλη για την ανάκτηση των απολειών, για τις σύγχρονες ανάγκες που θα αγωνιστούν για σταθερό ημερήσιο χρόνο, πενθήμερο 40ωρο με στόχο την παραπέρα μείωση 35ωρο για μισθούς που θα ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες. Να συνεχίσουν τον αγώνα τους για να διώξουν τους εργοδότες από τα συνδικάτα που θέλουν με τη συμμετοχή τους να μονιμοποιήσουν τις ανατροπές που αξίωσαν και υλοποιήσατε και να συνεχίσουν και σε άλλες το επόμενο διάστημα. Η εργατική τάξη δεν μπορεί να συμβιβάζεται και να ανέχεται αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί να δείχνει υπομονή στην πολιτική που τον οδηγεί στη χαμοζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρός του, όπως και τα κόμματα που τη στηρίζουν και υλοποιούν τα μέτρα που τον οδηγούν να ζει χειρότερα, ενώ ο πλούτος που παράγεται είναι μεγαλύτερος. Η αγοραστική αξία του μισθού είναι στο 1980. Αυτή είναι η δική σας, αν θέλετε, η προσέγγιση που κάνει η Επιτροπή Σοφών που εσείς ορίσατε. Είναι τώρα η ώρα να δώσουν δύναμη στον αγώνα τους. Οι συνταξιούχοι που είδαν το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τώρα το ΣΥΡΙΖΑ να τους επεδώνουν, χρειάζεται να σας πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα. Οι αυταπασχολούμενοι που είδαν επίσης να τους ληστεύουν όλοι τους με τη σειρά, χρειάζεται να τους πληρώσουν επίσης με το ανάλογο νόμισμα. Οι νέοι και οι νέες που ακούν για ευκαιρίες και όχι για δικαιώματα, που ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας, τη δουλειά με 300 ευρώ, τις ελαστικές μορφές δουλειάς, που τους κλέψατε τα όνειρα για τη ζωή τους, δεν μπορεί να ανεχτούν
αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται να στρατευτεί στον αγώνα για ρήξη και ανατροπή της βαρβαρότητας, της ιατορίας του κεφαλαίου. Όπως έχουμε επισημάνει, ως ΚΚΕ δεν θα εμποδίσουμε ούτε το 1 ευρώ που μπορεί να πάρει ο λαός. Δεν θα εμποδίσουμε ούτε ένα κλικ ελάφρυνσης από τη θηλιά στο λαιμό του αυτοαπασχολούμενου, η οποία επισημαίνουμε ότι είναι πριν τον πνιγμό. Και πολλούς βέβαια τους έχει πνίξει. Το ίδιο θα κάνουμε και με τις τροπολογίες που περιλαμβάνουν τη μείωση του ΦΠΑ, το βοήθημα στους συνταξιούχους. Αυτό το περιεχόμενο έχει το παρόν που ψηφίζουμε επί της αρχής και σε πολλά άρθρα και τις τροπολογίες. Θέλουμε να σημειώσουμε τέλος την αναστάτωση που φέρνεται ξανά στους εργαζόμενους στον ΟΤΑ με τις ημερομηνίες, κύριε Υπουργέ, για τον προληπτικό έλεγχο. Πριν από ένα μήνα δώσατε ημερομηνία 31 12 του 19 και έρχεστε τώρα και το παίρνετε πίσω και βάζετε ημερομηνία 31 εβδόμου του 19. Τελειώνοντας, θέλουμε να πούμε για την Υπουργό Εργασίας ότι καταθέσαμε ορισμένες προτάσεις που ακούνε αυτή τη στιγμή πολλοί και δεν έχετε δώσει απάντηση. Σε περίοδο αδράνειας ενός εργαζόμενου που αυτός ο χρόνος, είπαμε να μην λογίζεται χρόνος στην ασφάλιση, να μην καταλογίζονται εισφορές. Είναι περίοδο αδράνειας. Το ξέρει ο κ. Πετρόπουλος, τον έχουν ψευθεί αρκετοί. Δεν έχετε κάνει τίποτα γι' αυτό. Επίσης, υπάρχει το ζήτημα που έχουμε θέσει στο άρθρο 41, ότι με το πέρας του έτους, το αποθεματικό αυτό, αφού δεν υπάρχει άλλο αίτημα, να αποδίδεται στις οργανώσεις. Και αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί. Επίσης, το άρθρο 53, για την απόλυση. Έχουμε πει, κυρία Υπουργέ, η αποζημίωση του εργαζόμενου να θεωρείται ακατάσχετη και να έχει αυτούς τους όρους, γιατί είναι μια η αποζημίωση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η οποία δίνεται για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στις ενεργείες του. Όμως αυτό, ούτε αυτό το αποδεχτήκατε. Επίσης και για τις συντάξεις, για τους πολυμελείς οικογένειες, που θα μπορούσατε πράγματι για κάθε τέκνο πέρα από τα 3 να κάνετε ακόμα 1% επιπλέον ελάφρυνση, και αυτό δεν πήραμε απάντηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.